Τα σοβαρότατα προβλήματα εύρυθμις λειτουργίας και κατ' επέκταση εξυπηρέτησης των πολιτών από τα ΕΛΤΑ του Βόλου όχι μόνο εξακολουθούν να εφίστανται, αλλά διωγγώθηκαν εξαιτίας της πασχαλινής περίοδου. Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι του Σωματείου Ταχυδρομικών Υπαλλήλων Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια συνάντησής τους με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Μαραβέγια, μετά την εθελούση έξοδο έμπειρων συναδέλφων τους, οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί και παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις στη διανομή της αλληλογραφίας, αφού αντιστοιχεί ένας ταχυδρόμος σε 14.000 κατοίκους. Βεβαίως είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Εκείνοι έκαναν τις προτάσεις τους για πρόσληψη συμβασιούχων είτε οκτάμηνης διάρκειας είτε συμβασιούχων αορίστου χρόνου. Βεβαίως τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης όλων των υπηρεσιών που προσφέρουν με σκοπό πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που οι υπηρεσίες που προσφέρονται ενίοτε έχουν μέσα και το θέμα των καθυστερήσεων. Στην κεντρική υπηρεσία των ΕΛΤΑ Βόλου έχουν απομείνει πλέον μόνο 35 εργαζόμενοι, ενώ είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη Σκιάθο απασχολούνται μόλις 3 έκτακτοι υπάλληλοι και κανένας μόνιμος. Τα προβλήματα από την υποστελέχωση επιδεινώθηκαν εξαιτίας των απουσιών που καταγράφονται κάθε εβδομάδα λόγω κορονοϊού. Υπάρχουν περίπου 35 από ό,τι μου είπαν που συνταξιοδοτήθηκαν και το προηγούμενο διάστημα περίπου άλλοι τόσοι, δηλαδή έχει μείνει περίπου το μισό προσωπικό, ίσως κάτι παραπάνω από το μισό προσωπικό. Έχουμε και, και την πρόσφατη συρρήκνωση των δραστηριοτήτων του καταστήματος της Νέας Αγχιάλου. Υπάρχουν λοιπόν, ναι, αναδιαρθρώσεις και κινήσεις που είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης και του λειτουργικού κόστους των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο πολίτης και πρέπει να συνεχίσει να εξυπηρετείται εύρυθμα. Η διοίκηση του Σωματείου Ταχυδρομικών Υπαλλήλων Θεσσαλίας ζήτησε τη συνδρομή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να προωθηθούν προσλήψεις με συμβάσεις αορίστου χρόνου ή έστω διάρκειας 8 μηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ΕΛΤΑ. Από ό,τι έχω δει, γίνονται προσλήψεις με το γνωστό όμως καθεστώς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που λύνουν μερικώς το πρόβλημα, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, αν ανανεωθούν οι συμβάσεις των υπαρχόντων υπαλλήλων, αυτό μπορεί να είναι ευτυχές ότι τουλάχιστον συνεχίζεται μια λειτουργία έστω με αυτές τις συνθήκες, αλλά αν αντικαθίσταται το προσωπικό εκεί πέρα, πάντα δημιουργείται ένα χάσμα στο πώς διεξάγεται η λειτουργία. Είναι ενήμερη καθόλα η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θεωρώ ότι με καλή συνεργασία μπορούμε να προχωρήσουμε και να δοθούν πιο δομημένες λύσεις ώστε να μην υπάρχουν περίοδοι καλύτερης και περίοδοι λιγότερο καλής εξυπηρέτησης των πολιτών.